Παθήσεις του ορθού και του προκτού συχνά αποτελούν ένα ταμπού για τους ασθενείς. Πολλοί είναι εκείνοι που προτιμούν να υποφέρουν σιωπηλά παρά να αναζητήσουν μία λύση σε έναν ειδικευμένο γιατρό. Οι λύσεις όμως σήμερα μπορούν να είναι μόνιμες και η κυστικόκηγος, το περιεδρικό συρρίγγιο, το προκτικό απόστημα αλλά και τα κονδυλώματα και ο καρκίνος του προκτού να αντιμετωπίζονται σαν θέμα ρουτίνας. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για όλες τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισής τους. Περιεδρικό συρρίγγιο, κυστικόκηγος, καρκίνος του ορθού, θέματα τα οποία απασχολούν πολύ κόσμο και βεβαίως πολλοί από αυτούς τους ασθενείς δεν μιλάνε από ταμπού και θέμα ντροπής γιατί ακριβώς φοβούνται τι θα πει κάποιος όταν ακούσει ότι μπορεί να αντιμετωπίζουν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Για όλα αυτά τα ζητήματα όμως κοντά μας έχουμε τον Βασίλειο Γιούρδα, γιατρός, χειρουργός πεπτικού και ενδοκρινών αδένων, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε μιας και είναι πολλές και οι λύσεις αλλά και τα προβλήματα αυτά τα οποία αναπτύσσει κανείς ασθενείς γιατρέ γύρω από τον προκτό. Καλώς σας βρήκα. Και έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ποιες είναι οι συχνότερες παθήσεις του προκτού αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ένας ασθενής? Συνήθως οι άνθρωποι αυτό για το οποίο παραπονιούνται ότι έχουν ή νομίζουν ότι έχουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι σου λένε ή για αιμορροίδες ή για ραγάδες ή για συρρίγγιο. Mm-hmm. Το ονομάζουν συρρίγγιο, το λεγόμενο περιεδρικό συρρίγγιο. Γιατί λέτε νομίζουν ότι μπορεί να είναι αιμορροίδες και μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό συνήθως? Γιατί οι άνθρωποι μπερδεύουν πολλές φορές τη ραγάδα με την αιμορροίδα. Την αιμορροίδα με τη ραγάδα, το συρρίγγιο με τη ραγάδα. Μπορώ να σας πω ότι στο 80% των ασθενών που προσέρχονται να χειρουργηθούν, συνήθως έχουν κάνει λάθος διάγνωση αυτό το οποίο έχουν. Αυτοδιάγνωση. Ναι, γιατί δεν ξέρουν τα συμπτώματα που κάνει το κάθε νόσημα. Ποια είναι λοιπόν τα συμπτώματα εκείνα για να διακρίνουμε το ποιο μπορεί να είναι το. Και το πιο δραματικό είναι να έχουν καρκίνο στον προκτό και να νομίζουν ότι έχουν αιμορροίδες. Mm-hmm. Και τελευταία αρχίζει και εμφανίζεται και πάρα πολύ και ένα άλλο πρόβλημα, τα κονδυλώματα του προκτού. Mm-hmm. Στα οποία πολλοί ασθενείς νομίζουν ότι έχουν αιμορροίδες. Η συχνότητα, αν μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις νόσους αυτές από την πιο συχνή μέχρι την πιο σπάνια, ποια είναι? Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά για να μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουν και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν αυτό το πρόβλημα. Όταν ο ασθενής έχει αίμα στην γένωσή του, έχει πάντοτε αιμορροίδες. Mm-hmm. Πάντοτε. Οι αιμορροίδες δεν κάνουν πόνο. Η ραγάδα κάνει πόνο. Mm-hmm. Όχι οι αιμορροίδες. Οι αιμορροίδες όταν κάνουν πόνο είναι επιπλοκή. Έχουν κάνει ή περίσφυξη ή θρόμβωση. Και είναι και μάλιστα και σοβαρότητα επιπλοκή. Είναι μια εξαιρετική επώδυνη κατάσταση που ο ασθενής θέλει άμεσα να έχει και λύσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει. Είναι ένας πόνος αφόρητος, ο οποίος κάνει τον ασθενή να θέλει αμέσως τη χειρουργική επέμβαση. Ενώ η ραγάδα κάνει έναν πόνο, καυστικό πόνο, ο ασθενής πώς το περιγράφει? Σου λέει, αφού ολοκληρώσω την γένωση, μετά από 5 με 10 λεπτά έχω ένα κάψιμο στον προκτό. Αυτό είναι η ραγάδα. Οι πιο πολλοί όμως αυτό το λένε αιμορροίδες. Ενώ αυτό δεν είναι αιμορροίδα, αυτό είναι ραγάδα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πρόβλημα. Η διάρκεια του πόνου είναι προσωρινή ή μπορεί να είναι πάρα πολύ? Όχι, μπορεί να είναι πολύ ώρα. Και μάλιστα θα σας πω κάτι, ένα θέσφατο το οποίο έχει η χειρουργική του προκτού. Μπορεί να υπάρχουν αιμορροίδες χωρίς ραγάδα. Είναι απίθανο να υπάρχει ραγάδα χωρίς αιμορροίδες. Άνθρωπος που έχει ραγάδα έχει και αιμορροίδες. Άρα το ένα προηγείται και ακολουθεί το άλλο. Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά στην σπαθήση του προκτού η αιτία που τα δημιουργεί όλα είναι η δυσκυλιότητα. Η δυσκυλιότητα ή η δυσχεσία. Mm. Δέστε δύο πράγματα που μπερδεύουν οι άνθρωποι. Δώστε μου ένα λεπτό. Βεβαίως. Γιατί είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι μπερδεύουν τη δυσκυλιότητα με τη δυσχεσία. Δυσκυλιότητα είναι η πολύ αραιές, είναι πολύ αραιή συχνότητα κενώσεων τη βδομάδα. Mm-hmm. Ο φυσιολογικός... Πιο σπάνια λοιπόν στην τουαλέτα πηγαίνει ένας ασθενής, αυτό λέτε. Ποιος είναι ο φυσιολογικός αριθμός κενώσεων στον άνθρωπο? Μία φορά την ημέρα. Από τρεις την εβδομάδα μέχρι τρεις φορές την ημέρα. Α, θεωρείται τόσο συχνό ότι μπορεί να είναι φυσιολογικό? Από τρεις φορές την εβδομάδα μέχρι τρεις φορές την ημέρα είναι φυσιολογικός αριθμός κενώσεων. Mm-hmm. Εάν είναι πιο σπάνιο από τρεις φορές την εβδομάδα, δηλαδή είναι μία φορά την εβδομάδα, αυτό είναι δυσκυλιότητα. Αυτό έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι όμως. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν δυσχεσία, δηλαδή την ώρα που πάνε να ενεργηθούν πιέζονται πάρα πολύ, σφίγγονται πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να είναι μια αρκετά εργώδης και επώδυνη προσπάθεια η γένωση. Αυτό λέγεται δυσχεσία και είναι ουσιαστικά η αιτία που δημιουργεί και τις αιμορροίδες και τη ραγάδα και το περιεδρικό απόστημα. Τι άλλα συμπτώματα μπορεί να έχουν
Ας ξεκινήσουμε από τις αιμορροίδες. Τρία συμπτώματα που τρία πράγματα κάνει η αιμορροίδες. Κάνει αίμα και πολλές φορές και είναι και πάρα πολύ ζωηρό. Είναι ένα πολύ ζωηρό ερυθρό αίμα, λαμπερό αίμα, που γεμίζει ακόμα και τη λεκάνη. Και μάλιστα σε πολλές φορές είναι και τρομακτικό θέμα. Ο ασθενής αισθάνεται ότι είναι βρύσει το αίμα από πίσω. Το δεύτερο είναι οκνισμός, έχουν πολύ συχνά φαγούρα στον προχτό. Και το τρίτο είναι η παραγωγή βλένας. Βγάζουν μία μίξα με τα κόπρανα, η οποία είναι και η αιτία του κνισμού. Και έχουν και πολλές φορές και συνοδό δερματίτιδα από τον πολύ κνισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι, όπως είπα προηγουμένως στην εισαγωγή μου, ότι ντρέπονται να μιλήσουν για το θέμα αυτό. Προσπαθούν να το πω έτσι, είτε με γιατροσόφια, είτε με συμβατικούς τρόπους, με κάποια φάρμακα, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Μην ξεχνάτε ότι ο προχτός είναι μια περιοχή στην οποία ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί. Καταρχάς, ο άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση στον προχτό. Δεν μπορεί να το δει τι έχει. Δεν μπορεί να δει τι έχει, μόνο το ψηλαφά. Mm-hmm. Και έτσι έχει μια θολή εικόνα του τι μπορεί να έχει. Μετά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ο φόβος του καρκίνου. Όταν βλέπεις αίμα στα κόπρανα, οι πιο πολλοί άνθρωποι αυτό που φοβούνται είναι τον καρκίνο. Όσο και να φαίνεται ότι είναι αιμορροίδες, πάντα φοβούνται τον καρκίνο. Αλλά την ίδια ώρα δύσκολα αποφασίζουν να κάνουν την εξέταση. Ουσιαστικά όμως, θα πρέπει λίγο να δώσουμε στον κόσμο μια ενημέρωση, γιατί είπατε αυτό πολύ σωστά για τον καρκίνο. Ο καρκίνος διαφοροποιείται στα συμπτώματά του σε ό,τι αφορά το αίμα της αιμορροίδες. Καθόλου. Μπορεί να έχει ένα καρκίνο ο οποίος να βγάζει αίμα. Να έχει ακριβώς τα ίδια συμπτώματα τα οποία έχει αιμορροίδες. Για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, το πιο τραγικό στην αιμορροιδοπάθεια είναι ότι πολλές φορές σκεπάζει και θολώνει τα συμπτώματα που υπάρχει ένας παράλληλος καρκίνος. Και ο καρκίνος του προκτού, όπως και ο καρκίνος του ορθού, όπως και ο καρκίνος του εντέρου, είναι ένας καρκίνος που έχει το καλό ότι αν τον πιάσει νωρίς είναι απόλυτα ιάσιμος, αν καθυστερήσει δεν είναι καθόλου ιάσιμος. Κρατάω λιγάκι το κομμάτι του καρκίνου του προκτού, γιατί θα μιλήσουμε διεξοδικά γι' αυτό. Αλλά είναι και το πιο σπάνιο, έτσι. Είναι και το πιο σπάνιο. Οι άνθρωποι συνήθως που έχουν αίμα στο προκτό, στο 95% των περιπτώσεων έχουν αιμορροίδες. Πάμε να δούμε σχετικά λίγο με τις αιμορροίδες, πώς ακριβώς λειτουργούν και πώς δημιουργούνται στο βίντεο που έχουμε στη διάθεσή μας. Λοιπόν, ένας ασθενής, μια γυναίκα συγκεκριμένα, στην τουαλέτα για κάποιες κενώσεις. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις αιμορροίδες, λέω λίγο να μας περιγράψετε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Όπως βλέπετε στην περιοχή του ιερού πλέγματος, ο ασθενής σφίγγεται πάρα πολύ να ενεργηθεί. Mm-hmm. Όταν υπάρχει δυσχεσία, δηλαδή σφίγγεται πάρα πολύ την ώρα της κένωσης, ασκεί φοβερές πιέσεις στην περιοχή με αποτέλεσμα οι φλέβες, γιατί οι αιμορροίδες ξέρετε τι είναι, φλέβες, για να το ξεκαθαρίσουμε. Οι αιμορροίδες είναι κυρσή, φλεβική κυρσή του προκτού. Πώς είναι η κυρσή που έχουμε στα πόδια, ναι. Έτσι ακριβώς είναι και στον προκτό. Είναι φλέβες, είναι κυρσοειδείς διευρύνσεις των φλεβών, οι οποίες φουσκώνουν και καθώς φουσκώνουν, αχρηστεύονται και αρχίζουν και μεγαλώνουν προς τα κάτω. Όταν βγουν έξω από τον προκτό, είναι αυτές που λέμε οι εξωτερικές αιμορροίδες. Αλλά μπορεί να έχουν και εσωτερικές. Δεν υπάρχουν εσωτερικές. Θέλω σε αυτή τη συζήτηση να βγάλω μερικούς μύθους. Βεβαίως. Δεν υπάρχουν εσωτερικές και εξωτερικές αιμορροίδες. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Mm-hmm. Υπάρχουν αιμορροίδες μικρές που είναι ακόμα μικρές μέσα στον προχτό και δεν τις βλέπεις, τις οποίες ονομάζουμε εσωτερικές, και τις πάρα πολύ μεγάλες, mm-hmm. οι οποίες βγαίνουν από τον προχτό, έχουν τόσο πολύ μεγαλώσει που πια βγαίνουν από τον προχτό και τις ονομάζει ο κόσμος εξωτερικές, γιατί απλά τις βλέπει. Όπως και εδώ λοιπόν είναι ακριβώς. Μια περίπτωση στην οποία διωγγώνεται η αιμορροίδα αυτή. Τι σημαίνει αυτό όμως? Σημαίνει ότι αν έχεις μια εξωτερική αιμορροίδα, έχεις άλλες 5 εσωτερικές. Είναι δηλαδή το ακραίο στάδιο. Βλέπεις την κορυφή του παγόβουνου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ποτέ μια αιμορροίδα. Είναι πάρα πολλές οι φλέβες. Όταν δεις την εξωτερική, είναι μια μεγάλη και 5 μικρές. Οπότε ήδη πρέπει να έχει χτυπήσει το καμπανάκι πολύ νωρίτερα. Βέβαια, σαφώς. Η εξωτερική αιμορροίδα είναι το τελικό όριο μιας εξέλιξης μιας αιμορροιδοπάθειας. Mm-hmm. Και αυτή η αιμορροίδα, η εξωτερική, έχει δύο μεγάλους κινδύνους. Να κάνει θρόμβωση, γιατί τι είναι η αιμορροίδα, είναι μια φλέβα. Να κάνει θρόμβωση το αίμα μέσα, και είναι μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση, ή να κάνει περίσφιξ, δηλαδή να την περισφίξει ο σφιχτήρας και να είναι μια κατάσταση αφόρτη. Ξέρετε πώς να την νεκρώσει κιόλα. Και να νεκρώσει. Ο ασθενής, ξέρετε πώς την περιγράφει. Νομίζω, γιατρέ, ότι μου χώνουν ένα παλούκι στο προκτό. Έτσι ακριβώς είναι η περιγραφή. Πάντα να ακούτε τον ασθενή πώς περιγράφει τον πόνο. Έχει το αίσθημα ότι του χώνουν ένα παλούκι στον προχτό. Τόσο επώδυνο. Και πολλές φορές θα σας πω ότι του λες, έλα, θα χειρουργηθείς αύριο και σου λέει, δεν μπορείς να με χειρουργήσεις τώρα. Για να φτάσει ένα άνθρωπο που χειρούργησε με τώρα, μπορεί να φανταστείτε τι επώδυνο. Και δυστυχώς είναι και απρόβλεπτη. Δεν ξέρεις πότε θα συμβεί. Όταν έχεις μια εξωτερική αιμορροίδα, ανά πάσα στιγμή, μια φορά να σφιχτείς την τουαλέτα, μπορεί να σου κάνει θρόμβωση και να σου δημιουργήσει μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Εκτός από τον πόνο που μπορεί να έχει μια αιμορροίδα, η οποία μπορεί να έχει έρθει σε κατάσταση περίσφυξης, τι άλλα προβλήματα μπορεί να συμβεί, τι επιπλοκές μπορεί να έχει? Πτώση του αιματοκρίτη, χρόνια ανεμία,
Είναι πολύ από μεγάλη αιμορροίδα. Μα η αιμορροειδική φλέβα είναι τόσο μεγάλο αγκείο και έχει τόσο μεγάλες πιέσεις που χάνει πάρα πολύ αιμό ασθενής. Εγώ έχω δει ασθενή με 14 αιματοκρίτη. Έχω δει ασθενή που είχα πάει πηγών το σπίτι του, ήταν πάνω στα σεντόνια. Αν το βλέπετε, κάτι τροματικό. Νομίζω ότι τον είχαν σφάξει πάνω στο σεντόνι. Γεμάτο αίμα τα σεντόνια. Μπορεί να του κάνει σιδηροπενία, να πέσει πάρα πολύ ο σίδηρος, ειδικά στις γυναίκες. Mm-hmm. Να του κάνει ζαλάδες, να του κάνει όλα τα συμπτώματα της ανεμίας. Είναι συχνότερο το φαινόμενο αυτό σε γυναίκες ή σε άντρες? Σε γυναίκες. Οι λόγοι? Εγκυμοσύνη. Συνήθως πιο μεγάλο σωματικό βάρος. Η παχυσαρκία είναι από τις πιο. Εγώ που χειρουργώ παχυσαρκία, σας το λέω ότι είναι ένα πάρα πολύ. Ξέρετε πόσοι ασθενείς που τους χειρουργώ για παχυσαρκία μου λένε: γιατρέ μου, χειρούργησε με την παχυσαρκία και κάνω και τους αιμορροίδες από πίσω. Κάνε μου την παχυσαρκία και κάνω τους αιμορροίδες από πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγκινούν τα δοχεία, βέβαια. Γιατί όταν αυξάνει η ενδοκυλιακή πίεση, mm-hmm. είτε σε μια παχυσαρκία είτε σε μια εγκυμοσύνη, πιέζεται πάρα πολύ κάτω το αιμορροϊδικό πλέγμα. Γι' αυτό τι κάνουν οι παχύσαρκοι, κυρσού στα πόδια και κυρσού στον προχτό, δηλαδή αιμορροίδες. Οι αιμορροίδες, σαν ανατομία έτσι, του ανθρώπου, υπάρχουν σε όλους λοιπόν, έτσι. Και τι ακριβώς εξυπηρετούν? Λέγονται όλοι έχουμε αιμορροιδικές φλέβες. Ακριβώς. Είναι οι φλέβες που παίρνουν το αίμα από τον προχτό και το πάνε στα κεντρικά αγγεία. Όταν κάποιες από αυτές φουσκώσουν και αχρηστευτούν, λέγονται κυρσί του αιμορροιδικού δαχτυλίου. Κοινώς αυτό που λέει ο κόσμος, αιμορροίδες. Δηλαδή οι αιμορροίδες είναι χαλασμένες φλέβες. Είναι σαφές αυτό, όπως το ξεκαθάρισε αυτό? Είναι ξεκάθαρο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε βεβαίως ότι δεν χαλασμένες είναι κάτι φλέβες. Που συμβαίνει σε μερικούς ανθρώπους. Έχετε δει κυρσού σε πόδι. Βεβαίως. Είναι χαλασμένες φλέβες του ποδιού. Από τη μεγάλη πίεση. Έτσι είναι και οι αιμορροίδες. Είναι χαλασμένες φλέβες του προκτού. Να δούμε λίγο και μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για να ξεκαθαρίσουμε τα συμπτώματα των αιμορροίδων. Έχουμε λοιπόν αυτά τα τρία. Αίμα στην κλίνωση. Είναι αίμα, κνισμός και βλένα. Και μάλιστα η βλένα δημιουργεί τον κνισμό. Πρακτικά δύο είναι, αίμα και βλένα, και απότοκο της συνέπεια της βλένας είναι ο κνισμός. Και ο κνισμός, να ξέρετε, και κάτι άλλο, ναι. Ο κνισμός δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία και ο κνισμός τους φέρνει σε πάρα πολύ σε δύσκολη θέση. Έχουν μόνιμη φαγούρα και αναπτύσσουν και πολύ βαριές δερματίτιδες. Αυτό που σας είπα προείπα και στη συζήτηση. Και σε κοινή θέα, βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι είναι βεβαίως, και πολύ άβολο. Και είναι άβολο και δεν αντιμετωπίζεται και εύκολα. Παρεμπιπτόντως, κνισμός στον προχτό κάνει και ο ζαχαρώτης διαβήτης. Το λέω για τους θεατές. Θα δούμε και αιμορροίδες και το σαχαρό διαβήτη, αν και βεβαίως πρέπει να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση εκεί. Γιατί φαντάζομαι όταν λέτε ότι χάνει ο άλλος αίμα, το σάχαρο είναι ένα. Το σάχαρο νεκρώνει τις φλέβες. Αίτιο, ακριβώς. Και μπορεί να κάνει μεγάλες νεκρωτικές βλάβες. Υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις, τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφήσει τις αιμορροίδες ανεγχείρητες. Ένα είναι ο ζαχαρώτης διαβήτης. Δεύτερον είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χημειοθεραπεία για ογκολογικά νοσήματα. Τρίτον είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πολύ κακό ανοσοποιητικό σύστημα. Και επίσης άνθρωποι που έχουν χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα για διάφορους λόγους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζουν πάντα τις λοιμώξεις του προχτού, διότι αν φύγουν ανεξέλεγκτες, αναπτύσσουν τη λεγόμενη νόσο του Φουρνιέ, δηλαδή μια νέκρωση σε όλη την περιοχή, η οποία είναι θανατηφόρος. Με 95% θνητότητα. Άρα από αιμορροίδες, από κάτι τόσο φυσιολογικό και συνηθισμένο μπορεί να πει κανείς. Πέθανε από αιμορροίδες, πέθανε ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ακριβώς ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα ογκολογικό και όταν ξέφυγε η λίμωξη των αιμορροίδων έκανε φουρνιέ και πέθανε. Ένας πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πριν από μερικά χρόνια. Να δούμε λοιπόν και τις κάρτες με τις επιλογές των αιμορροίδων, οι οποίες διακρίνονται από ό,τι αντιλαμβάνουμε γιατρές σε δύο κατηγορίες. Οξύες αιμορροίδες, όπου αυτές είναι οι επιπλοκές. Η περίσφυξη, η θρόβωση, η οξία αιμορραγία και όλα αυτά οδηγούν σε ένα απρόβλεπτο χειρουργείο. Είναι καταστάσεις στις οποίες δεν αντέχεται ο πόνος. Είναι ειδικά η οξία αιμορραγία άπτη τη ζωή του ασθενού. Η περίσφυξη και η θρόβωση είναι μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση. Παλιά, να ξέρετε, που δεν υπήρχαν και οργανωμένα χειρουργεία, του χειρουργούσε χωρίς αναισθησία αυτού του ανθρώπου. Ήταν τόσο μεγάλο ο πόνο, που ο πόνο του χειρουργείου δεν του ακουμπούσε. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε λιγάκι και την κάρτα για τι χρόνιε, παρακαλώ, αιμορροίδε. Τι ακριβώ δημιουργούν ω επιπλοκέ? Κακή ποιότητα ζωή, λογικό, περιορισμό διατροφή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρόνιες αιμορροίδες δεσμεύεται στο τι θα φάει? Βέβαια. Δεν μπορεί να φάει μουστάρδα, δεν μπορεί να φάει πιπέρι. Οτιδήποτε πικάντικο λοιπόν. Του κάνουν αιμορραγία και φαγούρα μεγάλη. Όλα τα καυστικά είναι, δεν μπορεί να τα κάνει. Γιατί, και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος και του δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε τι κάνουν οι αιμορροίδες? Να σας πω τι κάνουν. Κακή ποιότητα ζωής. Εμένα, αν με ρωτήσετε γιατί πρέπει να χειρουργείται κάποιος που έχει αιμορροίδες, γιατί έχει άθλια ποιότητα ζωής.
έχει μια κακή ποιότητα ζωής και γενικά για μένα όταν η ποιότητα ζωής χαλάει, είναι απόλυτη ένδειξη να χειρουργηθείς. Mm-hmm. Δεν μπορεί να δέχεσαι μια κακή ζωή, ειδικά όταν έχεις να κάνεις ένα χειρουργείο, το οποίο είναι ένα χειρουργείο πάρα πολύ απλό. Άρα, γιατρέ, κρατάμε το γεγονός ότι η κακή ποιότητα ζωής μπορεί να είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο κάποιος πρέπει να προχωρήσει μια επέμβαση. Προτού προχωρήσουμε όμως αυτό, να δούμε λίγο τον επόμενο προσδιορισμό στην κάρτα που έχουμε σχετικά με τις χρόνιες αιμορροίδες για τον περιορισμό της διατροφής που αναφέραμε και στις επιπλοκές των αιμορροίδων για τις οξύς αιμορροίδες, αλλά και την ανεμία. Η ανεμία είναι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία βεβαίως μπορεί να μας προκαλέσουν πολλά προβλήματα από και έπειτα. Και ειδικά στις γυναίκες οι οποίες έχουν και την περίοδό τους, έχουν την αιμηνορρήση και έχουν δύο ταυτόχρονες απώλειες αίματος. Και από τον κόλπο και από τον προχτό. Οπότε το πρόβλημα μπορεί να μεγεθυνθεί εκεί και να έχουμε και πτώση του αιματοκρίτη. Πάρα πολύ. Ένα σημαντικό μπορεί να οδηγήσουν σε αργοπορημένη διάγνωση καρκίνου. Βεβαίως. Πόσο συχνά, μάλλον το πρώτο βασικό σύντομο πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να τον οδηγήσει στο γιατρό του. Γιατί με την πρώτη δεν θα πάει κανείς στο γιατρό. Τι είναι εκείνο το καμπανάκι που θα πρέπει να τον οδηγήσει στο γιατρό? Ξέρετε κάτι τι γίνεται. Για μένα οι αιμορροίδες είναι η βασικότερη αιτία που αργεί πάντα να διαγνωστεί ο καρκίνος. Του ορθού, λέμε τα τελευταία 15 εκατοστά του εντέρου, του προχτού και του εντέρου. Γιατί κάποιος που έχει χρόνια αιμορροιδοπάθεια και ματώνει ο προχτός του για χρόνια, κάποια μέρα δεν ματώνει λόγω των αιμορροιδών, ματώνει λόγω του όγκου. Αυτό δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Mm. Και γι' αυτό πάντα ενοχοποιεί τις αιμορροίδες και έχει μία νόσο που προχωράει. Είναι λίγο σαν το τζιγαρόβιχα. Κάποιος κάνει βήχα επειδή καπνίζει. Κάποια μέρα ο βήχος οφείλεται στον καρκίνο του πνεύμονα. Αργεί να το καταλάβει γιατί έχει το τζιγαρόβιχα έτσι κι αλλιώς. Δεν αλλάζει κάτι στο σύμπτωμά του. Είναι δεδομένο ότι η αιμορροιδοπάθεια μπορεί να οδηγήσει 100% σε καρκίνο του ορθού? Όχι, δεν οδηγεί. Θολώνει τα συμπτώματα. Κάνει αυτό που λέμε masking. Βάζει μια μάσκα από πάνω. Μάλιστα. Με δύο λόγια. Όσο και να είσαι σίγουρος ότι το αίμα είναι από τις αιμορροίδες, κάθε φορά που το βλέπεις πρέπει να το εξετάζεις κιόλας. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι το αίμα είναι από τις αιμορροίδες. Όσες φορές, 10 χρόνια να έχεις αίμα από τις αιμορροίδες, όταν το βλέπεις ξανά, πας και κάνεις ορθοσκόπηση για να είσαι σίγουρος ή κολονοσκόπηση. Εκτός από την ντροπή. Ή καλύτερα, ναι, χειρουργείς τις αιμορροίδες, να μην τις έχεις μπροστά σου και σου δημιουργούν πάντα αυτό το πρόβλημα της διαφοροδιάγνωσης. Οπότε είσαι βέβαιος ότι αν ξαναπροκύψει κάτι άλλο. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να το ελέγξεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι αυτός που χειρουργείται για τις αιμορροίδες, επειδή ταυτόχρονα στο χειρουργείο κάνεις και όρθωση μουτοσκόπηση, βλέπεις και το έντερό του. Οπότε ξέρεις τι έχεις. Άρα είναι διπλό το κέρδος. Βέβαια, διπλό το κέρδος. Κάνεις και μια διαγνωστική ορθώση μουτοσκόπηση και βλέπεις αν ο άνθρωπος έχει καρκίνο, χειρουργείς και τις αιμορροίδες και αυτός ο άνθρωπος είναι ασφαλής. Και ξέρεις ότι δεν έχει και το κυριότερο ξέρεις ότι δεν έχει και μια, κάτι που να κάνει αιμορραγία που να σε μπερδεύει. Γιατρέ, εκτός από την ντροπή που μπορεί να ένιωθε κάποιος ασθενής με αιμορροίδες για να πάει σε έναν γιατρό, ήταν και το ζήτημα των χειρουργείων, των επεμβάσεων. Τι έχει αλλάξει πλέον σήμερα, πώς αντιμετωπίζονται λοιπόν οι επεμβάσεις? Ο πόνος. Θα σας πω κάτι. Αν μιλήσετε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει επεμβάσεις αιμορροίδες πριν από 10-15 χρόνια, αυτό το οποίο θα σας κάνει εντύπωση σου λέει ακόμα θυμάμαι τον πόνο. Ο πόνος είναι κάτι που δεν το ξεχνάει ο ασθενής. Στην επέμβαση. Σε οποιαδήποτε επέμβαση. Ένας ασθενής που έχει πονέσει σε οποιαδήποτε επέμβαση μένει για πάντα στη μνήμη του. Και σου λέει ακόμα θυμάμαι τον πόνο της εγχείρησης. Και αυτός ο συλλογικός συνειδητό έχει κάνει το εξής. Επειδή υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που πονέσαν σε αυτές τις επεμβάσεις, στο συλλογικό συνειδητό έχει περάσει μία άποψη ότι οι εγχειρήσεις αυτές πονάνε. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ πια. Σήμερα οι εγχειρήσεις αυτές είναι εγχειρήσεις των 10 λεπτών, χωρίς αναισθησία, χωρίς πόνο, το κάνει. Φεύγει από το νοσοκομείο και πάει στη δουλειά του. Και πώς γίνεται όλο αυτό, δηλαδή, πώς ακριβώς δεν επεμβαίνεται γιατί πλέον με νηστέρι ή κάτι αντίστοιχο, τι ακριβώς χρησιμοποιείτε? Αυτό έχει καταργηθεί πια. Mm-hmm. Αυτό το οποίο κάνεις δύο πράγματα. Χρησιμοποιείς ή λέιζερ ή ψαλίδι υπερήχων. Δηλαδή πια δεν κάνεις. Το ψαλίδι ακούγεται λίγο περίεργο. Ουσιαστικά είναι ένα ψαλίδι, που δεν είναι ψαλίδι πρακτικά, mm-hmm, είναι ένα πιστόλι που βγάζει υπερήχους και καταστρέφει την αιμορροίδα με τους υπερήχους. Άρα δεν υπάρχει επέμβαση εργαλείου ή δεν μπαίνει νηστέρι. Χατητήρας. Δεν μπαίνει νηστέρι πια. Mm-hmm. Και όταν δεν μπαίνει νηστέρι, δεν κόβεις. Και όταν δεν κόβεις, δεν πονάς. Εξαχνώνεις αιμορροίδες ή με το λέιζερ ή με το ψαλίδι υπερήχων, με αποτέλεσμα ασθενής να μην έχει πόνο, που είναι, αν θέλετε, για μένα η πιο άσχημη επιπλοκή που είχαν όλες οι επεμβάσεις στο παρελθόν. Είναι μόνιμη μια τέτοια όμως επέμβαση, δηλαδή άπαξ χρησιμοποιηθεί το λέιζερ ή το ψαλίδι των υπερήχων, πιο ή συνδυαστικά? Πιο καλά είναι. Έχουν πιο καλά αποτελέσματα τις παλιές μεθόδους. Πολύ πιο καλά. Γιατί θα σας πω κάτι. Όταν ο ασθενής πονάει μετεγχειρητικά, δεν συμπεριφέρεται και σωστά μετεγχειρητικά, με αποτέλεσμα να ξαναυποτροπιάσουν τα νοσήματα. Ενώ με το ψαλίδι υπερήχων, επειδή δεν έχει δυσφορία μετά το χειρουργείο, γι' αυτό το λόγο υπακούει πολύ καλά τις μετεγχειρητικές οδηγίες και έτσι δεν υποτροπιάζει. Θα σας πω κάτι όμως.
Εάν ένας άνθρωπος έχει τέσσερις αιμορροίδες και τις καταστρέψει με το λέιζερ ή με το ψαλίδι υπερήχων, αυτές δεν θα ξαναφανιστούν ποτέ. Στο ίδιο σημείο λοιπόν. Οριστικό το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Είναι κάτι που το κάνω εγώ σε όλους τους ασθενείς μου. Mm-hmm. Τους παρακολουθώ για καιρό για έναν και μόνο λόγο. Εμένα δεν είναι το πρόβλημά μου μόνο οι αιμορροίδες. Αυτό το αντιμετωπίζω χειρουργικά σε 5 λεπτά και τελειώνω. Εμένα με ενδιαφέρει να αντιμετωπίσω αυτόν τον ασθενή και τη δυσκυλιότητα και τη δυσχεσία. Γιατί σας θυμίζω και πάλι, αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία. Η αιμορροίδα είναι η επιπλοκή. Δεν είναι νόσος. Η νόσος είναι η δυσκυλιότητα ή η δυσχεσία. Και κυρίως η δυσχεσία. Η οποία μπορεί να έχει και οργανικούς λόγους να οφείλει, τους οποίους πρέπει να τους λύσεις ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να αφήσει ένα ασθενή, δεν μπορεί να, να έχει δυσχεσία έτσι για πλάκα. Μόλις προχθές χειρούργησα μια κυρία 76 χρόνων με απόλυτη δυσχεσία. Και είχε και πάρα πολλές αιμορροίδες. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο ήταν? Είχε πρόβλημα στο σφιχτήρα. Της διόρθωσε το σφιχτήρα. Και έτσι δεν έχει δυσχεσία και έτσι δεν θα ξανακάνει αιμορροίδες. Υπήρχε κάποιο θέμα ακράτειας εκεί? Όχι, είχε ένα πρόβλημα σφιχτήρας, δεν δούλευε καλά, είχε μια στένωση. Ναι. Όσες φορές και να χειρουργούσε κάποιος χειρουργός τις αιμορροίδες, αυτές θα ξαναβγαίναν. Ακριβώς, γιατί υπήρχε πρόβλημα στην γένωσή της. Ακριβώς. Άμα δεν έφτιαχνες το σφιχτήρα, απλά κάλυπτες το πρόβλημα. Οι αιμορροίδες είναι η επιπλοκή. Δεν είναι η αιτία. Η αιτία ήταν πρόβλημα στο σφιχτήρα. Αν δεν αντιμετωπίσεις ουσιαστικά τη δυσχεσία με φαρμακευτικά, διατροφικά ή και χειρουργικά, ο ασθενής δεν του λύνει το πρόβλημα. Οπότε πλέον θα καταλήξει να έχει ένα ακόμη πρόβλημα αιμορροίδες. Ξανά αιμορροίδες και ξανά αιμορροίδες και έναν δυσαρεστημένο ασθενή και έναν απελπισμένο ασθενή. Και θα ξέρετε, το χειρότερο πράγμα για ένα ασθενή, ξέρετε ποιο είναι? Σε όλα τα χειρουργεία. Είναι να πάει να χειρουργηθεί και να μην βρει λύση. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο. Πάει στο πηγάδι και νερό δεν πίνει. Το γεγονός ότι γίνεται μια επέμβαση έστω με λέιζερ στις αιμορροίδες, αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα ακράτειας? Σχετίζεται δηλαδή η αιμορροίδα με την ακράτεια? Καθόλου. Μάλιστα και στο ψαλίδι υπερήχων και στο λέιζερ, το καλό που έχει πια, δεν ασχολείσαι καθόλου με το σφιχτηριακό μηχανισμό και έτσι ο ασθενής δεν κάνει ούτε ακράτεια ούτε στένωση. Ενώ με τις παλιές μεθόδους κινδύευε να κάνει μετά το χειρουργείο είτε ακράτεια είτε στένωση. Οπότε αυτός ο κίνδυνος έχει εξαλειφθεί. Έχει εξαλειφθεί τελείως. Είναι επίσης ένας φόβος που έχει περάσει ο συλλογικό συνείδητο, ότι ξέρεις, έκανε τις αιμορροίδες και μετά έχω στένωση ή μετά έχω ακράτεια. Αυτό έχει τελειώσει. Η ραγάδα, επειδή προηγουμένως αναφερθήκατε στη ραγάδα, ότι μπορεί να προϊονίζει ή να ακολουθεί τις αιμορροίδες. Πάμε λοιπόν ξανά να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι οι αιμορροίδες πριν ή η ραγάδα προηγείται? Όταν έχεις ραγάδα, που σημαίνει κλινικά, γιατί ο άνθρωπος καταλαβαίνει τα συμπτώματα, δεν καταλαβαίνει τους όρους. Ότι πας στην τουαλέτα, κάνεις σκένωση και σε 5 λεπτά έχεις ένα τσούξιμο παρατεταμένο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχει σκιστεί ο βλενογόνος, έχεις μια πληγή στο βλενογόνο του προχτού και σίγουρα έχεις και αιμορροίδες. Mm-hmm. Οπότε χειρουργικά θα αντιμετωπίσεις δύο προβλήματα. Και τη ραγάδα πρέπει να αντιμετωπίσεις και τις αιμορροίδες. Μάλιστα. Βλέπουμε τη φωτογραφία εδώ και αν θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Είναι ένα σκίσιμο του βλενογόνου. Ο άνθρωπος πονάει πάρα πολύ εκεί πέρα. Την ώρα που πάει να ενεργηθεί, επειδή ο βλενογόνος τεντώνεται, σκίζεται κι άλλο η ραγάδα και αισθάνεται ένα κάψιμο. Και δυστυχώς δεν μπορεί να απαλλαγεί ποτέ μη χειρουργικά από αυτό, γιατί μπαίνει σε αυτό το φαύλο κύκλο. Πάει να κλείσει η πληγή, μετά πάει να κάνει κένωση, τεντώνει ο βλενογόνος, ξανασκίζεται, πονάει. Επειδή πονάει, ο σφιχτήρας κάνει κι άλλο σπασμό, σκίζει κι άλλο τη ραγάδα και από αυτό δεν μπορεί να βγει ποτέ. Σαν να έχουμε λοιπόν μια πληγή ανοιχτή, η οποία την ξύνει συνέχεια. Αυτό, ειδικά η ραγάδα, είναι χαρακτηριστικό ότι έχει απόλυτη ένδειξη στο λέιζερ. Παλιά για να αντιμετωπίσει τη ραγάδα, έπρεπε να κάνει σφιχτηροτομή. Να κόψει το σφιχτήρα του ασθενούς, να χαλαρώσει η περιοχή και να κλείσει. Με ό,τι κίνδυνους είχε αυτό. Στη ραγάδα, πας και την καίες με το λέιζερ και ξεμπερδεύεις. Είναι 5 λεπτά υπόθεση. Οριστική και εκεί και ξεμπερδεύεις. Χωρίς να πειράξεις το σφιχτήρα. Ξέρετε που έχει αλλάξει η χειρουργική. Σε ένα πράγμα. Έχει γίνει πιο επίοικης και αν θέλετε έχει γίνει και πιο συντηρητική. Δεν χρειάζεται να πας να πειράξεις άλλα όργανα. Πας και στην ραγάδα και ξεμπέρδεψε και ο άνθρωπος έφυγε ευχαριστημένος, χωρίς παραμονές στο νοσοκομείο, χωρίς αναισθησίες. Και ελάχιστη επεμβατικότητα πάνω απ' όλα. Αυτό είναι η αρχή της χειρουργικής. Mm-hmm. Η χειρουργική πια σε όλα τα πράγματα προσπαθεί να μην γίνει όσο πιο ήπια γίνεται και λίγο επεμβατική. Τώρα, μιλήσαμε για τις αιμορροίδες, όμως ένα ακόμη ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο είναι το λεγόμενο περιεδρικό συρίγγιο. Mm-hmm. Θέλω πρώτα απ' όλα να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό και πώς δημιουργείται. Το συρίγγιο, και πάλι σας λέω, ο άνθρωπος καταλαβαίνει συμπτώματα. Όρους δεν μπορεί να τους καταλάβει. Τι θα δει λοιπόν σε ένα περιεδρικό συρίγγιο?
πείο. Βγάζει πείο. Ο προχτός του βγάζει πείο. Αισθάνεται πόνο, ξαφνικά φουσκώνει σε ένα σημείο ο προχτός του κάνει ένα καρούμπαλο, μετά σπάει, μετά βγάζει πείο. Μετά ενώ δεν πονάει, έχει μία πληγή στο προχτό που βγάζει συνέχεια πείο. Μια κλείνει, μια ανοίγει, παίρνει αντιβίωση, κλείνει αυτό, μετά ξανανοίγει. Είναι η ίδια εικόνα με το βλενογόνο στον οποίο μπορεί να προκύψει σε αιμορροίδες. Όχι, καθόλου, δεν έχει καμία σχέση. Αν το εξετάσεις κλινικά, θα δεις μια μικρή τρυπούλα, ανώδυνη, που δεν έχει πόνο, που έχετε πείο από μέσα. Να το δούμε λιγάκι στην αποτύπωση που υπάρχει στην φωτογραφία. Βλέπετε, όπου βλέπετε αυτά τα αυλάκια είναι τα συρρίγγια. Και δέστε μάλιστα πόσο βαθιά πάνε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι. Ψηλά εννοείται στον πρόκτορα. Βέβαια, εκεί που δείχνει το 4 και το 1 είναι το πρόβλημα. Δέστε λοιπόν πόσο μακριά το συρρίγγιο φτάνει από το 4 στο 3, έξω στο δέρμα. Δέστε τι διαδρομή κάνει το συρρίγγιο. Μπορούν να υπάρξουν περισσότερες από μία διακλαδώση στην προκειμένη περίπτωση. Πάρα πολλές. Άρα ένα συρρίγγιο δεν είναι ένας μεμονωμένος σωλήνας, μπορεί να είναι ένα δέντρο. Ένα δέντρο από σωλήνες και το πρόβλημα είναι από πού περνάει αυτός ο σωλήνας. Αν περνάει μέσα από τους σφικτήρες, γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να δούμε παρακαλώ λίγο σχετικό βίντεο που μας δείχνει ακριβώς πώς δημιουργείται και αυτό το περιοδικό συρρίγγιο, ώστε να αντιληφθούμε ακριβώς τη δημιουργία και πόσο αυτό επώδυνο μπορεί να είναι. Δέστε, αυτό είναι εντυπωσιακό. Δέστε πόσο βαθιά είναι, πόσο βαθιά είναι η λίμωξη. Κάνει ένα συρρίγγιο και βγαίνει στο δέρμα. Ουσιαστικά εκεί είναι η γλουτή. Αυτό που βλέπετε είναι ο γλουτός. Στα μαλακά μόρια. Στο μαλακά μόρια. Ναι. Κάνει ένα απόστημα, πάει ένας χειρουργός και το ανοίγει γιατί ο άνθρωπος πονάει και βγάζει το πείο. Δέστε πώς βγαίνει το πείο. Ναι. Αλλά αν δείτε, το συρρίγγιο μένει μέσα. Η αιτία για το περιοδικό συρρίγγιο ποια είναι? Μέσα. Το βλέπετε. Στο βάθος. Ναι, αλλά αυτή η λίμωξη από κάπου έχει προκληθεί. Ένας αδένας του προκτού, ο οποίος μολύνθηκε και έκανε το συρρίγγιο για να βγει έξω. Το συρρίγγιο είναι η φυσιολογική άμυνα του οργανισμού να εκφορτήσει μια λίμωξη προς τα έξω. Ένας αδένας λοιπόν μέσα στον προκτό κάνει λίμωξη, μολύνεται, φουσκώνει, γεμίζει πείο και μετά κάνει ένα συρρίγγιο να το βγάλει έξω. Το απόστημα δηλαδή του ουσιαστικά το εσωτερικό εξωτερικεύεται. Όμως, αν το απόστημα δεν θεραπευτεί, το συρρίγγιο δεν κλείνει. Και αφού περάσει τις 6 εβδομάδες, το συρρίγγιο από μόνο του αποκτά δική του αυτονομία. Δηλαδή και το να φύγει το απόστημα, το ίδιο το συρρίγγιο είναι αιτία λίμωξης. Δεν χρειάζεται πια το απόστημα για να συντηρείται. Άρα γίνεται από μόνο από του. Από μόνο του αιτία μόνο. Ακριβώς. Αυτό να ξέρετε, το συρρίγγιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χειρουργικής του προχτού. Έχουν μείνει πάρα πολλοί άνθρωποι με ακράτεια μετά από χειρουργία των συρρίγγιων. Ήταν από τα πιο δύσκολα χειρουργικά προβλήματα. Και σε αυτό το πράγμα ακριβώς το λέιζερ έκανε επανάσταση. Γιατί ξέρετε πως ήταν η παλιά μέθοδος. Είχες ένα συρρίγγιο, πήγαινες, έβαζες ένα ράμα, το έδαινες, μετά σε τρεις εβδομάδες ξαναρχόταν να το δέσεις κι άλλο. Έκανε 4 επεμβάσεις ο ασθενής για να απαλλαγεί από το συρρίγγιο. Σήμερα πας, βάζεις το λέιζερ μέσα, σε 10 λεπτά το θερμαίνεις, το εξαχνώνεις, τελειώνεις, έφυγες και ξεμπέρδεψες. Ήθελες 4 χειρουργία για να αντιμετωπίσεις ένα συρρίγγιο. Σήμερα σε 10 λεπτά το έχεις τελειώσει. Ο χρόνος αποθεραπείας μετά από αυτό, δηλαδή μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, να γυρίσεις την καθημερινότητά σου. Δεν υπάρχει η έννοια της αποθεραπείας. Το κάνεις την Παρασκευή και το Σάββατο πας στη δουλειά σου. Δεν υπάρχει αποθεραπεία πια στη γη του προχτού, γιατί δεν υπάρχει νοσηρότητα. Mm-hmm. Τι εννοώ νοσηρότητα? Τρία πράγματα. Παραμονή στο νοσοκομείο. Πόνος μετεγχειρητικός, αποχή από τη δουλειά σου. Δεν υπάρχει ούτε παραμονή στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει πόνος μετεγχειρητικός και δεν υπάρχει απουσία από τη δουλειά σου. Σημαίνει μηδέν νοσηρότητα. Μπορεί να προκύψει πάλι στο ίδιο σημείο τέτοιο συρρίγγιο? Όχι, καθόλου. Άφησε λοιπόν ποτέ. Και μπει το λέιζερ όπως παράλληλα βλέπετε εδώ. Εδώ το δείχνει περιχογραφικά πώς μπαίνει μέσα το λέιζερ και το καίει. Δηλαδή ουσιαστικά το λέιζερ μπαίνει μέσα μια μεταλλική ίνα. Αυτό θερμαίνεται, σπάει το συρρίγγιο. Το συρρίγγιο μέσα, να ξέρετε, έχει χτιστεί. Είναι πολύ σκληρό μέσα το συρρίγγιο. Το σπάει και αυτό πέφτει μέσα και κάνει σύμπτωση. Επειδή λέτε ότι μπαίνει μια μεταλλική ίνα, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να φοβούνται ακόμη και την εισαγωγή ενός τέτοιου αντικειμένου. Γίνεται μια τοπική αναισθησία, τι ακριβώς συμβαίνει? Γίνεται μέθη. 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 Άρα δεν χρειάζεται λοιπόν το άτομο να υποστεί μια αναισθησία ολική ή τοπική. Γίνεται μια ζαλάδα. Πώς είναι όταν κάνεις γαστροσκόπηση? Όταν κάνεις γαστροσκόπηση, κάνεις μια μέθη. Όταν κάνεις γαστροσκόπηση, λίγο ζαλίζεσαι. Το κάνεις και φεύγεις. Τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα. Και πλέον αυτό δεν επαναλαμβάνεται, είναι μια οριστική και αποτελεσματική λύση. Είναι μια οριστική και αποτελεσματική λύση. Ακριβώς. Γυναίκες ή άντρες περισσότερο? Γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευαίσθητες στις παθήσεις του προκτού. Αν το αφήσει κανείς το συρρίγγιο αυτό να εξελιχθεί,
είτε αυτόνομα, είτε αν θέλετε και στην προκειμένη περίπτωση όπως το είδαμε, με το αίτιό του εντός του προκτού. Θα αντιμετωπίσει δύο προβλήματα. Δυστυχώς ο οργανισμός, και αυτό δεν έχει εξηγηθεί, κάθε φορά που το απόστημα μέσα στον προκτό ξαναενεργοποιείται, θα ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Θα κάνει ένα άλλο συρρήγγιο. Άλλη διακλάδωση. Άλλη διακλάδωση. Και στο τέλος ο ασθενής θα γεμίσει με συρρήγγια σε όλο τον προκτό. Και αν ο ασθενής έχει και ένα πρόβλημα όπως μια νόσο του Κρόν ή ελκώδη κολίτη, δηλαδή μια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, είναι τραγικές περιπτώσεις. Βλέπεις κοριτσάκια 20 χρονών, το που μπορείς να μην αντιμετωπίσεις τα συρρήγγια, τόσα πολλά που δεν αντιμετωπίζονται. Το δεύτερο είναι ότι το συρρήγγιο δεν ξέρεις πού θα φτάσει. Υπάρχουν καταστάσεις, ειδικά όπως σας είπα, σε φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, που μπορεί να κάνει συρρήγγιο ο προκτός με τον κόλπο. Έχετε δει ποτέ ορθοκολπικό συρρήγγιο? Έχετε δει η κοπέλα να βγάζει αέρια από τον κόλπο της ή να βγάζει κόπρα από τον κόλπο της? Είναι μια τραγική κατάσταση. Και επειδή γυτνιάζει ο προκτός με τα γεννητικά όργανα, αυτός είναι ένας λόγος που τον ασθενή το φέρνει σε μια εξαιρετική άβολη κατάσταση, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ και τη σεξουαλική του και την ερωτική του ζωή. Γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά οι γυναίκες είναι εξαιρετικά πιο τροτές αυτό, γιατί καταρχάς ο προκτός της γυναίκας είναι πάρα πολύ κοντά στον κόλπο. Οπότε η παθολογία του προκτού επηρεάζει πια πολύ πιο συχνά τον κόλπο. Άμεσα. Ο άνδρας είναι πιο τυχερός σε αυτό το πράγμα. Είναι από τα πολύ λίγα νοσήματα που είναι πιο τυχερός ο άνδρας. Είναι πιο τυχερή η γυναίκα. Είναι και... το αδύναμο φύλλο τελικά ο άνδρας. Ακριβώς. Ο άνδρας είναι από τα πολύ λίγα πράγματα που ο άνδρας είναι πιο τυχερός από τη γυναίκα. Στα πιο πολλά οι γυναίκες είναι πιο τυχερές. Πάντως λύση γι' αυτό υπάρχει. Είναι, σας πληροφορώ, το λέιζερ δίνει πια ποιότητα ζωής, γιατί το συρρήγγιο είναι κάτι τραγικό. Εγώ έχω δει ανθρώπους με συρρήγγια 10-15 ετών, έχω χειρουργήσει γυναίκα 40 ετών που είχε να κάνει σεξ 10 χρόνια. Εξαιτίας αυτού. Γιατί ποια γυναίκα αισθάνεται ωραία να βγάζει πίο ο κόλπος της, πίο ο προκτός της, να μην ξέρει πότε θα ενεργοποιηθεί? Αισθάνεται πάρα πολύ άβολα. Ένα χειρουργημένο συρρήγγιο του παρελθόντος μπορεί να εφαρμοστεί εδώ το λέιζερ? Σε οτιδήποτε. Το καλό που έχει το λέιζερ, όσες αποτυχημένες επεμβάσεις και να έχει κάνει ο ασθενής με το συρρήγγιό του, το λέιζερ δίνει τελειωτική λύση. Θα σας πω και κάτι άλλο όμως, για να το ξεκαθαρίσουμε. Πάντα να θυμάστε ότι στη χειρουργική του προκτού δεν αρκούν μόνο τα λέιζερ, το ψαλίδι περίχουν, η βαφτ, όλες αυτές τις τεχνικές που αναφέρονται. Πρέπει ο χειρουργός να έχει εμπειρία στην περιοχή του προκτού. Ο προκτός, όσο εύκολα ακούγεται, είναι από τις πιο δύσκολες ανατομικές περιοχές που μπορεί να έχει. Και αν ο χειρουργός δεν έχει εμπειρία, μπορεί να γίνουν μεγάλες ζημιές στην περιοχή. Γι' αυτό θέλει να είναι πραγματικά ο χειρουργός πολύ έμπειρος και πάρα πολύ ευγενικός με τους ιστούς του προκτού. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε χειρουργικά, ξέρετε? Η ακράτεια των σφιχτήρων. Πότε το αντιμετωπίσαμε? Όταν είχαμε γυναίκες οι οποίες την ώρα που του τοκετού πέσαν σε έναν αδέξιο γυναικολόγο, έριξε μια ψαλιδιά βαθιά, έφαγε το σφιχτήρα και αυτή η γυναίκα 25 χρόνια είχε μόνιμη ακράτεια. Διορθώνεται? Τώρα ναι. Τότε όμως παλιά ήταν μια αναφορά. Ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε μια ζωή να μια γυναίκα. Με πάνες ουσιαστικά. Όχι πάνες. Καλά οι πάνες. Να μην ξέρει αν στο εσωρουχό της έχει κόπρανα ή δεν έχει. Μπορεί να φανταστείτε μια γυναίκα να έρχεται στο γιατρό και να λέει: δεν ξέρω αν έχω κόπρανα, δεν έχω αισθητικότητα. Μεγάλος φόβος. Τρομερό πράγμα. Και σήμερα ακόμα και αυτό, που σας πληροφορώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη πάθηση, ακόμα και αυτό αντιμετωπίζεται. Η ακράτεια του προκτού στις γυναίκες, να ξέρετε, κατά 90% είναι γυναικολογική επιπλοκή. Από κάτι το οποίο έχει πάει στραβά, ενδεχομένως σε μια εγκυμοσύνη, λέτε. Από εγκυμοσύνη, βεβαίως. Την ώρα που ο γυναικολόγος κόβει το περίνεο, λίγο παραπάνω να κόψει και να πάρει το σφιχτήρα, η γυναίκα έχει μόνιμη ακράτεια. Μάλιστα. Άλλο ένα ζήτημα πολύ γνωστό και συνηθισμένο είναι η κύστη κόκκιγα. Σε τι διαφέρει από το περαιδικό συρρήγγιο και ποιο είναι το αίτιό της? Είναι εκτός προκτού. Μπορεί να συμβεί λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή του προκτού? Όχι, καμία σχέση. Η κύστη κόκκιγα δεν έχει καμία σχέση με τον προκτό. Η κύστη κόκκιγα είναι μια αποστηματική κοιλότητα η οποία βγαίνει στο δέρμα ακριβώς μπροστά από τη σπονδυλική στήλη. Να δούμε παρακαλώ λίγο τη φωτογραφία. Δέστε πόσο ψηλά είναι. Αρκετά ψηλά. Είναι ακριβώς. Στην ουρίτσα και λίγο πιο ψηλά. Σχεδόν στην οσφυγική μοίρα. Δεν έχει καμία σχέση η κύστη κόκκιγα με τον προκτό. Αυτό και πάρα πολλοί ασθενείς μου λένε: έχω κάτι στον προκτό και είναι στην κύστη κόκκιγα. Καμία σχέση. Αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν, ούτε καν είναι πάθηση του προκτού. Είναι όμως μια πάθηση που είναι κοντά στον προκτό και επειδή η κύστη κόκκιγα αναπτύσσει συρρήγγια που πλησιάζουν την προκτική περιοχή, πάλι ο ασθενής μπερδεύεται και νομίζει ότι είναι τον προκτό. Μην ξεχνάτε ότι ό,τι είναι πίσω στο σώμα δεν το βλέπουμε.
Και έτσι δεν έχουμε και καλή αίσθηση τι βλέπετε, που το έχουμε. Mm-hmm. Η κίστη κόκκινη, δέστε πόσο ψηλά είναι, μπορεί όμως να πάρει ένα συρρήγγιο και να φτάσει κάτω μέχρι τον προχτό. Να μας δημιουργήσει δηλαδή. Ακριβώς δύο πράγματα. Συρρήγγια, υποτροπή συρρήγγιων, πολλά συρρήγγια, κάθε φορά που η κίστη κόκκινη υποχωρεί, κάνει ένα καινούριο σιό κτλ. Και εδώ το μέλλον είναι το λέιζερ. Η αιτία για την κίστη κόκκινη ποια είναι? Γιατί ακούγονται πολλά στο παρελθόν, μάλιστα την έχουν χαρακτηρίσει και ως η ασθένεια του τζιπ. Δηλαδή από τη μόνιμη καθιστική ζωή ή, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι οι οποίοι οδηγούσαν για πολλές ώρες τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάνω στα αυτοκίνητα που ήταν σκληρά τα καθίσματα, πιέζαν συγχρόνως το σημείο αυτό στο οποίο εμφανίζεται η κίστη κόκκινη. Τίποτα από αυτό δεν είναι. Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι η κίστη κόκκινη εμφανίζεται πάρα πολύ στους στρατιώτες. Όταν εγώ, επειδή θύτευσα πάρα πολλά χρόνια σε στρατιωτικό νοσοκομείο, χειρουργούσαμε δεκάδες νεαρούς στρατιώτες με κίστη κόκκινη. Αλλά δεν... Ο λόγος, γιατί ήταν τόσο συχνό, ας πούμε, στους στρατιώτες? Πολύ καθιστική ζωή, πολύ γυμναστική, κακή υγιεινή, πολύ υδρόταση της περιοχής, πολλά πράγματα. Αλλά όμως δεν ήταν αυτή η αιτία. Στην πραγματικότητα, να ξέρετε ότι στο μένα άνδρα η κίστη κόκκινη οφείλεται σε αποφραγμένους τριχοφόρους θύλακες, δηλαδή εκεί που βιώνουν οι τρίχες. Ναι. Έχουν αποφραχτεί. Ένας τριχοφόρος θύλακας βουλώνει, μένει μέσα η τρίχα, επιμολύνεται, μπαίνει σταφυλόκοκκος, κάνει μια αποστηματική κοιλότητα. Γι' αυτό την κίστη κόκκινη τη βλέπεις πάντοτε σε τριχωτούς άντρες. Mm-hmm. Δεν θα δεις ποτέ κίστη κόκκινη σε έναν άνθρωπο που δεν είναι τριχωτός. Άμα δεις έναν άντρα με καθαρή την πλάτη του, δεν θα δεις ποτέ κίστη κόκκινη. Είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι καθαρά λοιπόν μια επιμόλυση του τριχοφόρου θύλακα στον άνδρα. Μια τρίχα λοιπόν που ακριβώς έχει μπλοκαριστεί και γι' αυτό η έξοδος προς τα έξω. Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ στους ασθενείς πάντα τους λέω ότι αφού θεραπεύσουμε την κίστη κόκκινη, η καλύτερη θεραπεία να μην ξανακάνουν κίστη κόκκινη είναι να αποτριχώσουν την περιοχή με λέιζερ. Δηλαδή να αποτριχώσουν την περιοχή και να ξεμπερδεύουν για να μην έχουν πρόβλημα. Στις γυναίκες είναι άλλη αιτιολογία. Στις γυναίκες οφείλεται σε ευρυϊκά υπολείμματα. Mm-hmm. Δηλαδή από τότε που ήταν έμβρια έχουν μείνει ευρυϊκά υπολείμματα και γι' αυτό βλέπεις, μπορεί να δεις σε μια γυναίκα όταν θα ανοίξει την κίστη κόκκινη να δεις νύχια, να δεις δόντια, να δεις ιστούς τελείως άσχετους με την περιοχή. Από τη σύλληψή τους δηλαδή σαν έμβρια που να έχουν παραμείνει τέτοιου είδους. Ακριβώς, είναι ευρυϊκά υπολείμματα, είναι τελείως ευρυϊκής προέλευσης. Δεν έχει καμία σχέση η γυναικεία κίστη κόκκινη με την ανδρική. Γι' αυτό και η θεραπεία τους είναι τελείως διαφορετική. Πάντως, από ό,τι μου καταλαβαίνω, είναι κυρίως μια ανδρική υπόθεση. Βέβαια, η γυναίκα όταν κάνει κίστη κόκκινη έχει δύο καλά. Δεν έχει μεγάλη λίμωξη και δεν υποτροπιάζει. Mm-hmm. Βγάζεις τα ευρυϊκά υπολείμματα και τελειώνει. Ενώ στον άνδρα, επειδή είναι τριχωτός, υποτροπιάζει συχνά. Γι' αυτό και οι αποτρίχους είναι πολύ σημαντικοί με τα εγχειρητικά. Άρα, μια κίστη κόκκινη δεν σημαίνει ότι δεν θα επαναληφθεί αυτή, ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί ένα λέιζερ. Μπορεί να επαναληφθεί σε άλλα σημεία. Σαφώς. Απλώς όμως τι γίνεται? Αν δεν καθαρίσεις καλά την περιοχή, οι πιο πολλές υποτροπές τελικά οφείλονταν στο ότι δεν γινόταν καλός καθαρισμός της κίστης κόκκινης. Αν δεν κάνεις ένα καλό καθαρισμό στην κίστη κόκκινη, ο κίνδυνος υποτροπής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και εδώ το λέιζερ, αυτό το καλό έχει, ότι δεν καταστρέφει ιστούς, κάνει μια εκτομή της κίστης χωρίς πίσω να καταστρέφει ιστούς όπως έκανε παλιά τον Ιστέρι ή η διαθερμία, με αποτέλεσμα, δηλαδή πήγαινε να βγάλει μια κίστη κόκκινη. Χρησιμοποιούσε τον Ιστέρι, αυτό τραυμάτιζε τον ιστό, έκανε την καινούργια κίστη. Το λέιζερ δεν το κάνει αυτό, είναι πολύ πιο ευγενικό, πολύ πιο gentle στον ιστό. Στο παρελθόν και από γνωστούς μας γνωρίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα υποβαλόταν σε μια επέμβαση κίστης κόκκινη έπρεπε να κάνει αλλαγές συχνά, δεν μπορούσε να κλείσει και επέμβαση. Και αυτά έχουν αλλάξει. Τώρα με το λέιζερ βγάζεις και ούτε αλλαγές χρειάζονται, τίποτα. Ο άνθρωπος πάει κατευθείαν στον ντουζ με νερό και σαπούνι, πλένεται και ξεμπερδεύει. Και έχει τελειώσει δηλαδή? Έχει τελειώσει. Άμεσα. Άμεσα. Για να φτάσεις σήμερα σε έναν άνθρωπο να του κάνεις μια μεγάλη εκτομή και να κάνει αυτές τις αλλαγές, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει την κίστη κόκκινη σε απόλυτη παραμελημένη κατάσταση. Δεν έχει 10 χρόνια και να μην έχει ασχοληθεί ποτέ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η χειρουργική εκτομή που θα κάνεις εξαρτάται και πόσο γρήγορα θα πας στο χειρουργό. Αν πας τώρα με μια κίστη κόκκινη με 17 συρρήγγια και τελείως παραμελημένη, δεν μπορείς να περιμένεις να σε σώσει μια μικρή επέμβαση. Mm-hmm. Η κίστη κόκκινη όμως, αν πας γρήγορα, και ευτυχώς οι νέοι άνθρωποι, αν θέλετε και λόγω ίντερνετ και είναι και ενημερωμένοι, έρχονται γρήγορα και ξεμπερδεύουν. Είναι 5 λεπτά υπότιση και ξεμπερδεύουν. Χρειάζεται να γίνει κάποια μεγαλύτερη τομή προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κίστη? Καθόλου. Αφού χαρτογραφήσεις την κίστη και τα συρρήγγια, αυτό είναι το γνωστό βαφτ που έχετε ακούσει, που το χαρτογραφείς με ένα ενοπτικό μικροσκόπιο, βάζεις το λέιζερ μέσα, το καταστρέφεις και το καις. Οπότε δηλαδή, αν υπάρχουν διακλαδώσεις, οι διακλαδώσεις αυτές καταστρέφονται όλες. Χαρτογραφείς με ένα ενοπτικό μικροσκόπιο την κίστη κόκκινη και τα συρρήγγια και μετά τα καταστρέφεις στρατηγικά με το λέιζερ. Στη χειρουργική πρέπει να βγάζεις το πρόβλημα, όχι και τον υγιείστο γύρω το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί αυτό κάνει το πρόβλημα.
Άρα λοιπόν η επιστροφή στην καθημερινότητα, σε δραστηριότητες, σε αθλητισμό. Δεν υπάρχει σήμερα πια στη χειρουργική του προκτού και στην κυστική όγκια, δεν υπάρχει η λέξη αποθεραπεία. Η νοσηρότητα είναι μηδενική. Πόνος, παραμονή στο νοσοκομείο και επιστροφή στη δουλειά. Είναι μηδενικά. Αυτό λέγεται zero morbidity, μηδενική νοσηρότητα. Πολλοί μπορούν να αναρωτηθούν αν τέτοιου είδους τεχνικές καλύπτονται είτε ολοκληρωτικά είτε εν μέρη από τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί στη μία περίπτωση έχεις να κάνεις με τον πόνο. Εν μέρη καλύπτονται ιδιωτικά από τα ασφαλιστικά ταμεία, καλύπτονται από τις ιδιωτικές ασφάλειες. Αυτό το πράγμα, επειδή είναι ένα νόσημα το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα σοβαρό νόσημα, και τα ταμεία και οι ιδιωτικές ασφάλειες το καλύπτουν σε πολύ μεγάλο μέρος. Τώρα, όλες αυτές οι παθήσεις της προκτικής περιοχής μπορεί να μας οδηγήσουν, όπως είπατε στην αρχή, για τον καρκίνο του ορθού και του προκτού. Θέλω να μου μιλήσετε λιγάκι. Είναι το τελευταίο στάδιο αυτό, είναι κάτι το οποίο προηγείται όλων των υπολείπων, ή δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός? Δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός μεταξύ αιμορροειδοπάθειας και καρκίνου. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όσο και να αφήσεις αιμορροείδες σου, δεν θα γίνουν ποτέ καρκίνους. Το αιώνιο πρόβλημα που έχουν είναι ότι δυστυχώς οι αιμορροείδες κάνουν masking. Βάζουν μία μάσκα πάνω στο νόσημα. Επικαλύπτουν ένα πρόβλημα. Επικαλύπτουν και αργεί η διάγνωση. Για μένα, θα σας πω κάτι. Μετά τα 40. Και να μην πω τα 40, μετά τα 50. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν κολονοσκόπηση κάθε 5 χρόνια. Δυστυχώς το κάνουν ελάχιστοι έως πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία σε κάποιον που έχει μια αιμορροειδοπάθεια και υποφέρει, έχει κακή ποιότητα ζωής, έχει αναιμία, ταλαιπωρείται, να κάνει ταυτόχρονα με το χειρουργείο και μια διαγνωστική ορθοσυμβιδοσκόπηση. Και έχει και ένα καλό, ξέρετε. Επειδή έτσι κι αλλιώς για να πας να κάνεις μια κολονοσκόπηση θέλεις μέθη, έχει και καμιά ταλαιπωρία. Είναι πολύ ωραία ευκαιρία διεγχειρητικά να κάνεις και την κολονοσκόπηση, να δεις και το εντερό σου, να λύσεις και τα προβλήματά σου, να βγάλεις και τους πολύποδες του εντέρου αν υπάρχουν και γενικά να τελειώσεις και το διαγνωστικό και το θεραπευτικό κομμάτι σε μια συνεδρία. Οι πολύποδες ουσιαστικά τι είναι, γιατί πολλοί ακούμε. Οι πολύποδες είναι καλοήθεις όγκοι του εντέρου που όταν μεγαλώσουν πέρα από ένα στάδιο μετατρέπονται σε καρκίνο. Να τους δούμε λιγάκι εδώ και να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς αυτοί εντοπίζονται μέσα στο έντερο και αν οι πολύποδες μετά μπορούν να μετατραπούν αυτοί σε καρκινικά κύτταρα. Ακριβώς. Οι πολύποδες, εδώ βλέπετε το παχύ έντερο. Οι πολύποδες, όπως βλέπετε, έχουν το χαρακτηριστικό, ευτυχώς για μας, και βρίσκονται κατά ένα 80% στο αριστερό έντερο. Δέστε που είναι οι αιμορροίδες, δέστε που είναι οι πολύποδες. Οπότε, όταν πας να κάνεις μία αιμορροδεκτομή, με μία πολύ απλή εξέταση που λέγεται ορθοσυγμητοσκόπηση, περίπου μισή κολονοσκόπηση να τη φανταστείτε, ελέγχεις και όλο το έντερο, στο οποίο είναι πολύ συχνά πολύποδες. Εάν οι πολύποδες είναι μικροί, τους βγάζει εκείνη την ώρα με το κολονοσκόπιο. Και είναι σημαντικό. Άρα, παράλληλα γίνεται η διάγνωση και η αφαίρεσή τους. Σαφώς. Καυτηριασμός. Ναι, καυτηριασμός, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ένα καλό που έχει, όταν κάνεις μία αιμορροδεκτομή, τη συνδυάζεις. Και πρέπει να τη συνδυάζεις πάντως. Γι' αυτό εμείς στην ομάδα μας έχουμε φτιάξει μια τελείως διαφορετική δομή σε σχέση με πολλούς συναδέλφους. Την ώρα που κάποιος έχει την αχειρουργεί για αιμορροδεκτομή, στην ομάδα πάντα υπάρχει γαστρεντερολόγος. Γιατί εγώ μεν θα χειρουργήσω τις αιμορροίδες, εγώ μεν θα χειρουργήσω τη ραγάδα. Ο γαστρεντερολόγος όμως διεγχειρητικά και χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο ασθενής θα του βγάλει και τους πολύποδες. Κάθε ένας από αυτούς τους πολύποδες, εάν ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος, γίνεται ύποπτος για καρκίνο. Να θυμάστε ένα πράγμα. Ο καρκίνος του εντέρου ήταν κάποτε ένας πολύποδας. Δηλαδή θα σας πω... Είναι βέβαια η εξέλιξη ενός πολύποδα σε καρκίνο του εντέρου? Όχι, αλλά πάντα ο καρκίνος του εντέρου προέρχεται από πολύποδα. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι πριν ένας άνθρωπος εμφανίσει καρκίνο στο έντερο, έχει για πάνω από 20 χρόνια έναν καλοήθη όγκο. Και κάποια στιγμή αυτός ο καλοήθης όγκος γίνεται κακοήθης όγκος. Δεν είναι πολύ κρίμα να χάσεις τη ζωή σου όταν 20 χρόνια σου έχει δώσει ο πολύποδας ευκαιρία να παραμείνει καλοήθης και μετά να γίνει κακοήθης? Σας πληροφορώ ότι ο καρκίνος του εντέρου είναι ο μόνος καρκίνος, ο μόνος, ο οποίος ο καημένος τουλάχιστον για 20 χρόνια ήταν καλοήθης και κάποια στιγμή έγινε κακοήθης. Σου δίνει πάρα πολύ χρόνο. Ποιος άλλος καρκίνος το κάνει αυτό? Στο κάνει το πάγκρεας, στο κάνει ο εσωφάγος, στο κάνει το σηκώτη. Καμπανάκια είναι... δίνει γιατρία αυτό το πράγμα? Βεβαίως. Αίμα. Σε ένα πολύποδα. Μιλάμε για ένα πολύποδα. Δέστε λίγο το έντερο. Ναι. Βλέπετε τις αιμορροίδες, κάτω που λέει αιμορροίδες, κάνουν αίμα. Εκεί που λέει καρκίνος, κάνσερ, και αυτό κάνει αίμα. Εκεί που λέει πολύποδες, και αυτό κάνει αίμα. Πώς θα το ξεχωρίσω? Άρα είναι κοινό χαρακτηριστικό. Κοινό χαρακτηριστικό. Πώς το αίμα είναι δεδομένο. Έτσι, πώς θα το ξεχωρίσω? Εγώ πάντα λέω στους ανθρώπους ότι χειρουργείτε τις αιμορροίδες για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για να μην τις έχετε μπροστά σας. Και δεύτερον, για να ψάξουμε γιατί έχετε αίμα. Και αν δούμε πολύποδες, τελειώνουμε και τους πολύποδες. Κάνουμε και την εξέταση του εντέρου που είναι απαιτητή μετά τα 50 και βλέπουμε αν έχετε και ένα άλλο πρόβλημα ή όχι.
Στο κάτω-κάτω δεν μπορείς να ζεις τη ζωή σου μη θέλοντας να δεις την πραγματικότητα, γιατί κάποια στιγμή η πραγματικότητα θα σε δει αυτή. Να βάζεις το πρόβλημα δηλαδή κάτω από το χαλάκι. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι μια τραγική συμπεριφορά των ασθενών. Οι ασθενείς, αυτό το ότι δεν θέλω να ξέρω, αυτό κάποτε πρέπει να τελειώνει. Γιατί όσο και να μην θες να ξέρεις, θα σε αναγκάσει νόση να το μάθεις. Και όταν θα σε αναγκάσει, θα είναι και πολύ αργά για σένα. Συζητώντας λοιπόν για τον καρκίνο του ορθού και του εντέρου, πάμε λιγάκι παρακαλώ να δούμε και το βίντεο το σχετικό για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς και πού εντοπίζεται το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν, γιατρέ, έχουμε μια εσωτερική αποτύπωση. Βλέπουμε λοιπόν ένα καρκινικό κύτταρο που έχει μετεξελινηθεί από κάποιο πολύποδα, όπως είπατε. Το οποίο ήταν, θέλω να το προσέξετε, αυτό το καρκινικό κύτταρο βασίστηκε σε έναν 20ετή πολύποδα. 20 χρόνια. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με μια διάγνωση ανά. Θα μπορούσε να εντοπιστεί με μια απλή κολονοσκόπηση. Πάνω πενταετία, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και είναι κρίμα να βλέπεις ανθρώπους να χάνονται και σε νέα ηλικία, γιατί κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε να δει το εντερό του. Εγώ το θεωρώ πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματα της ιατρικής. Το ότι δεν έχει επιβάλει αυτά τα screening test σε όλους τους ασθενείς. Να πει, βρε παιδί μου, να κάνει μια διαφήμιση, μια προπαγάνδα, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, να πει δέστε το εντερό σας. Σήμερα για μένα, το 2018, δεν πρέπει να πεθαίνει κανένας από καρκίνο. Δεν πρέπει να πεθαίνει κανένας από καρκίνο του εντέρου. Πραγματικά είναι μεγάλη απώλεια, τσάμπα απώλεια να πεθάνεις από καρκίνο του εντέρου. Εκτός από το αίμα, γιατρέ, το οποίο μπορεί κανείς να δει στην τουαλέτα όταν πάει, υπάρχει άλλο σύμπτωμα του καρκίνου? Κανένας, του μπορεί και τίποτα. Τίποτα. Μπορεί και ούτε τίποτα. Πόνος, ούτε δυστυχώς κάποια. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε silent cancer, είναι σιωπηλός καρκίνος. Δυστυχώς τίποτα. Είναι από τους καρκίνους οι οποίοι δεν μιλάνε. Όταν προκύψει, αντιμετωπίζεται όμως. Εξαρτάται το στάδιο, όπως όλοι οι καρκίνοι. Γιατί όμως να παιδευτείς, γιατί να μην το δεις σαν ένα πολύπεδο και να μην το πεις μέσα σε 3 λεπτά, γιατί να πας να χρειαστείς να κάνεις μια μεγάλη επέμβαση. Ξέρετε ότι με βάση τα στατιστικά της ογκολογίας του 2017, ο καρκίνος του εντέρου αυτή τη στιγμή αποτελεί την πρώτη αιτία καρκίνου στους δυτικούς πληθυσμούς. Λοιπόν, ευτυχώς όμως ακόμα, επειδή αρχίζουν και γίνονται οι άνθρωποι πιο ευαίσθητοι σε αυτό. Είναι και πολύ πιο γιάσιμος. Και θέλω να σας πω και ένα αστείο, δεν το πιστεύετε. Ξέρετε γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ πια η θεραπεία του καρκίνου? Να σας πω το λόγο. Ακριβώς γιατί υπάρχει το λέιζερ στις αιμορροίδες. Όσο οι άνθρωποι πάνε και κάνουν τις αιμορροίδες πιο εύκολα, γιατί πια δεν φοβούνται τον πόνο, γιατί υπάρχει το λέιζερ, γιατί υπάρχουν οι υπέρηχοι, αρχίζουν και ασχολούνται, ανακαλύπτουν πιο συχνά τον καρκίνο. Καταλάβατε το πράγμα. Οπότε, επειδή ακριβώς ψάχνουν γι' αυτό, εντοπίζουν και το άλλο. Ήταν πρόβλημα. Ένα δευτερογενές καλό, πάρα πολύ θεσμικό, των νέων τεχνικών της αιμορροιδοπάθειας. Εγώ πάντα το λέω στους ασθενείς. Κύριοι, αιμορροιδεκτομή ίσον και ορθοσφιγμοδοσκόπηση. Σου κάνουν τις αιμορροιδες και ψάχνουν και τον εντερό σου. Θεωρώ πάρα πολύ λυπηρό να πάει να κάνει κάποιο αιμορροιδες, ο χειρουργός να μην του κάνει εξέταση του εντέρου και μετά από λίγους μήνες να εμφανιστεί αυτό. Αυτό το θεωρώ πραγματικά malpractice. Έτσι. Ο ρόλος των σεξουαλικά μεταδεδόμενων νοσημάτων. Τεράστιος. Παράδειγμα τα κονδυλώματα. Τεράστιος. Ποιος είναι σε σχέση με τον καρκίνο του προκτού και του εντέρου? Μεγάλο επιστημονικό ερώτημα. Αλλά πάμε λίγο πίσω στη συζήτηση. Τα κονδυλώματα του προκτού έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και έχουν αυξηθεί και στους άντρες. Τα κονδυλώματα είναι μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος που ξαφνικά γεμίζει ο προκτός με, φανταστείτε, με πολλά. Σαν σταφύλια όζους, οι οποίοι όταν τους ψηλαφάει ο ασθενής μοιάζουν πάρα πολύ με τους αιμορροίδες. Και επειδή ματώνουν και πάρα πολύ εύκολο, πάλι τα ονομάζει αιμορροίδες. Και θα σας πω και κάτι. Ενώ στο συλλογικό συνειδητό όλοι έχουν συνδυάσει ότι αν ο άνδρας έχει κονδυλώματα στον προκτό, έχει ομοφιλοφιλικές σχέσεις, πολύ μεγάλος μύθος. Τώρα τα κονδυλώματα στον προκτό. Στον οποιοδήποτε λοιπόν. Στον οποιοδήποτε. Εμφανίζονται και στις γυναίκες και στους άνδρες. Ο άνδρας αισθάνεται πολύ πιο άσχημα γιατί φοβάται να μην χαρακτηριστεί ομοφυλόφιλος. Δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να είναι ετεροφυλόφιλος και να εμφανιστεί. Και εδώ πάλι το λέιζερ είναι η επανάσταση. Παλιά πριν την εμφάνιση του λέιζερ ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν τα κονδυλώματα. Θέλαν διαθερμίες, θέλαν πολλές ώρες χειρουργείο, υποτροπιάζαν. Ενώ σήμερα με το λέιζερ τα εξαχνώνεις και εξαφανίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι δηλαδή ένας ιός ο οποίος είναι μεταδιδόμενος ή μπορεί να προκύψει και από τον ίδιο τον ασθενή? Είναι ιός μεταδιδόμενος. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στον ομοφυλοφιλικό πληθυσμό, αλλά εμφανίζεται όμως και στον ετεροφυλοφιλικό πληθυσμό. Και η αιτία του. Είναι υπάρχει αιτία εκτός αυτού. Στους ομοφυλόφιλους λόγω της σεξουαλικής σχέσης που έχουν επαφής δια του προκτού. Οπότε ο ιός των κονδυλωμάτων μεταδίδεται προκτικά στο σεξ. Στους ετεροφυλόφιλους. Στους ετεροφυλόφιλους μπορεί να είναι για διάφορους λόγους. Ακόμα και το δάχτυλο, η τοποθέτηση του δάχτυλου. Ή ένα αντικείμενο. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν. Ας πούμε, έχω χειρουργήσει έναν ασθενή σε εξαιρετικό και εξαιρετικό φύλλο με τρομακτική νόσο. Που το κόλλησε από δάχτυλο γυναίκα στην περιοχή του προκτού.
Λοιπόν, και αυτό γέμισε, γέμισε με κονδυλώματα. 5,5 ώρες χειρουργείο. Να σου το πω απλά τι σημαίνει το κονδυλώμα. Από τη σεξουαλική σχέση, ναι, ουσιαστικά, ήταν, με το έτερο. Ναι, ήταν μήνυση, τόσα, ναι, πολλά όμως που τον χειρουργούσα 5,5 ώρες. Μιλάμε για χιλιάδες. Και με λέιζερ αυτό. Με λέιζερ. 5,5 ώρες. Αλλά ήταν χιλιάδες τα κονδυλώματα. Αλλά προσέξτε, σε μία επέμβαση. Με τις παλιές μεθόδους του θέλει 7 χειρουργία αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να γίνει καλά. Ουσιαστικά λοιπόν έχουν μειωθεί και ο αριθμός των χειρουργείων, των επεμβάσεων μάλλον να πούμε, αλλά και ο χρόνος αντιμετώπισης και το οριστικό αποτέλεσμα. Και το οριστικό αποτέλεσμα και οι υποτροπές. Τα κονδυλώματα, το πιο χαρακτηριστικό που έχουν είναι οι υποτροπές. Mm-hmm. Άρα ένας ασθενής δεν πάρει χαμπάρι ότι έχει κονδυλώματα, θα γεμίσει όλο το περίνεό του. Και μετά αυτό θέλει χειρουργία, θέλει νοσοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει. Με το ενδεχόμενο να υπάρξουν και προβλήματα ακράτειας πλέον στο σφυκτήρα. Βεβαίως, πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Από ένα σημείο και ύστερα η νόσος ξεφεύγει. Δεν μπορεί να τη μαζέψει. Γι' αυτό και για σας λέω και πάλι, ο μέσος ασθενής, και θέλω να μείνει σε αυτή τη συζήτηση, ο προκτός, όσο εύκολο αντιμετωπίζεται η πάθηση του προκτού στα αρχικά στάδια, είτε λέγεται αιμορροίδα, είτε λέγεται ραγάδα, είτε λέγεται συρρίγκιο, είτε κονδυλώματα, ναι, τόσο δύσκολο γίνεται όταν προχωρήσει η νόσος. Και εδώ θα σας προσθέσω και κάτι άλλο. Η χειρουργική του προκτού δεν είναι χειρουργική εύκολη. Πάρα πολλοί χειρουργοί την κάνουν έχοντας την αίσθηση ότι είναι εύκολη. Αλλά η χειρουργική του προκτού τη θεωρώ από τις πιο δύσκολες χειρουργικές τεχνικές. Θα σας πω, υπάρχουν χειρουργοί που κάνουν αιμορροίδες και όταν εμπλακεί ο ασθενής με κάτι πιο δύσκολο, όπως είναι η ακράτεια, όπως είναι η δυσκυλιότητα, όπως είναι η δυσχεσία, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και πολλές φορές, λέω ο ασθενής, 7 φορές χειρουργήθηκε για αιμορροίδες. Πήγα στον τάδε 7 φορές, 8, 18. Και το πρόβλημα δεν είναι αιμορροίδες, είναι το πρόβλημα στους σφυκτήρες. Είναι η στένωση του προκτού. Είναι χίλιοι λόγοι. Ξέρετε, να σας πω κάτι που κάνει πολύ συχνά στη γυναίκα δυσχεσία. Η πτώση της μήτρας. Μια Μάλιστα. γυναίκα έχει πτώση της μήτρας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα να ενεργηθεί, κάνει δυσχεσία. Πιέζει η μήτρα το ορθό. Να σας πω κάτι άλλο. Η πτώση του σουροδόχου κύστης. Κάνει δυσχεσία. Η πτώση του ορθού. Δηλαδή να στραβώσει το έντερο. Πάρα πολλοί λόγοι είναι αυτοί. Και ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό της δυσχεσίας? Οι αιμορροίδες. Πάει λοιπόν η γυναίκα αυτή, η κακομοίρα, να βρει λύσεις σε αιμορροίδες. Και τις αντιμετωπίζει. Και ξαναεμφανίζονται. Και τις ξαναντιμετωπίζει. Αν δεν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μήτρας ή λοιπόν, της ουροδόχου κύστης. Βέβαια, σαφώς. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν με αιμορροίδες και τους χειρουργώ λαπαροσκοπικά και τους κάνω ανάταξη της μήτρας. Γιατρέ, παρακαλώ. Πού μπορεί κανείς να σας βρει, δεδομένου ότι η Αθήνα ναι, μένει είναι ένα κέντρο για όλη την Ελλάδα, αλλά το ερώτημα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Να σας πω τώρα λοιπόν κάτι επαναστατικό, το οποίο εγώ το εφαρμόζω σε όλη τη χειρουργική και στην παχυσαρκία και στο πεπτικό και στο προκτό. Δεν μπορείς να απαιτήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στην επαρχία να έρθει στην Αθήνα να κάνει ένα χειρουργείο 10 λεπτών. Μπορεί να του πεις, έλα να κάνει την παχυσαρκία, το έντερό σου, το στομάχι σου. Mm-hmm. Αλλά για 10 λεπτά χειρουργείο δεν μπορούσε να γίνει. Και ήταν κρίμα ότι υπήρχαν άνθρωποι στην επαρχία οι οποίοι έκαναν χειρουργείο με τις παλιές μεθόδους, γιατί η Αθήνα ήταν πάρα πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά οργανώσαμε εγώ και η ομάδα μου κέντρα προκτού σε όλη την Ελλάδα. Χειρουργούμε στη Θεσσαλονίκη, σε ένα εξαιρετικό νοσοκομείο και κάνουμε χειρουργείο προκτού. Χειρουργούμε στη Λάρισα, χειρουργούμε στην Πάτρα. Τώρα κουβεντιάζουμε πάρα πολύ δυνατά να χειρουργούμε στην Κύπρο, χειρουργούμε στην Κοζάνη, χειρουργούμε στην Κρήτη. Δηλαδή χειρουργούμε σε περιοχές πια για να μπορούμε να κομβικές. Κομβικές, γιατί δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο που ζει στη Λάρισα, έλα για 10 λεπτά να σε χειρουργήσω. Πρέπει να υπάρχει υποδομή. Ακριβώς, να υπάρχει υποδομές, γιατί ουσιαστικά τι θέλει το κέντρο του προκτού? Το λέιζερ. Το ψαλίδι περίχων. Αν αυτά δεν υπάρχουν, δεν μπορείς να τα χειρουργήσεις. Γιατρέ, σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το αίμα στο προκτό πρέπει να αναζητήσει κανείς την αιτία του και μπορεί να μην είναι μια απλή αιμορροίδα, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί μάλλον πολύ πολύ εύκολα και οριστικά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ που σας είδα. Η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί στην αντιμετώπιση κάθε νόσου. Το ίδιο ισχύει και για τις παθήσεις του προκτού, οι οποίες σήμερα, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία στα χέρια ενός εξειδικευμένου και έμπειρου γιατρού και την χρήση βεβαίως των λέιζερ, μπορούν να αντιμετωπιστούν οριστικά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που μείνετε κοντά μας.